Ευχαριστήσω για τη σύνδεξη που δίνετε για την Intron TV. Είμαστε εδώ στα γνωστά καταστήματα Αφόνσος, στην οδό Αγίας Φωτεινής 57, εδώ στη Νέα Ιωνία. Είστε ο ιδιοκτήτης. Θέλω καταρχάς να σας δηλώσω ότι η τεράστια ποικιλία εδώ στα προϊόντα που έχετε είναι πραγματικά, τολμά να πω, εκθαμβωτική. Δηλαδή, μπαίνοντας μέσα κάποιος εδώ στο κατάστημα, δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Εγώ λοιπόν θέλω να μας κατευθύνετε λιγάκι και να μας πείτε τι είδους προϊόντα βρίσκει κανείς στο κατάστημά σας όσον αφορά τις διαφορετικές κατηγορίες αλλά και τις μάρκες των προϊόντων που μπορούμε να βρούμε εδώ. Είναι πάρα πολλά τα είδη. Αυτό το διαπιστώσατε και μόνος σας. Από τα επώνυμα, τα οποία είναι η Ντελσέ, η Χάντερ, η και άλλες φαγωρές εταιρείες. Βεβαίως. Και σε είδη ταξιδίου και σε γυναικείες τσάντες. Μάλιστα. Πορτοφόλια, πάρα πολλά σχέδια και επώνυμα. Ωραία. Οι τιμές μας πάντα είναι οι καλύτερες, είναι κάτι που μας ξεχωρίζει στην Αιωνία. Όταν λέτε καλύτερες, να το πούμε λίγα και αυτό, γιατί... Να το εξηγήσω. Βεβαίως. Γιατί ειδικά και στο χώρο αυτό της τσάντας, του δερμάτινου, του είδους ταξιδίου, της βαλίτσας, του πορτοφόλιου, υπάρχει τεράστια απόκληση στις τιμές και από τη δικιά μας την εμπειρία. Δηλαδή μπορεί κανείς να βρει μία τσάντα στα 10 ευρώ και μία τσάντα στα 300 ευρώ, έτσι. Πείτε μας λιγάκι λοιπόν, ξαναγήστε μας λιγάκι στο θέμα τιμής και ειδικά από τη δικιά σας πλευρά. Λοιπόν, ένας σοβαρός και μεγάλος λόγος είναι ότι έχω το παραδίπλα κατάστημα το οποίο το διατηρώ 24 χρόνια. Μάλιστα. Και πάντα θυμιζόμουν για το φτηνό μαγαζί στη Νέα Ιωνία. Μάλιστα. Άρα δεν είναι λόγω της κρίσης λοιπόν μια επιλογή, είναι επιλογή επιχειρηματική, είναι επιλογή, ουσιαστικά, έτσι. Ναι, πολλών ετών. Μάλιστα. Η επιλογή αυτή λοιπόν τη διοχέτευσα και στο κατάστημα αυτό. Το κατάστημα αυτό είναι 2 ετών. Μάλιστα. Είναι, ας το πούμε, σχετικά καινούριο. Πολύ ωραία. Να λοιπόν, παράδειγμα ενός επιχειρηματία, τον μάνα από και σας διακόπτω, που σε περίοδο κρίσης όχι μόνο δεν κλείνει κατάστημα, αλλά ανοίγει κατάστημα και συντηρεί και δεύτερο κατάστημα. Και μπράβο σας. Much I love you. There passes by. There are friends that stay a while. Makes me realize that our love is true. Υπάρχει μεγάλος αγώνας, πολλά χρόνια πείρα. Βεβαίως. Και όταν λέω πολλά χρόνια πείρα, από 14 χρόνο παιδάκι είμαι. Στο χώρο αυτό, έτσι. Χώρο. Μάλιστα. Και έχω φτάσει 53. Αυτό μετράει. Απίστευτο. Και είσαι στην πρώτη γραμμή της μάχης, κύριε Φόνσο, έτσι. Μέσα στην επιχείρηση, μέσα στο καθημερινό μετερίζει. Προσπαθούμε, κάνουμε μεγάλο αγώνα.
Όπως είπατε, τα προϊόντα είναι πάρα πολλά και είναι για πολλά γούστα και για πολλές τσέπες. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να δούμε βαλίτσα με 10 ευρώ και όπου να δούμε βαλίτσα με 300 ευρώ. Μάλιστα. Να δούμε σετ βαλίτσες με 50 ευρώ και να δούμε σετ βαλίτσες με 750 ευρώ. Οι διαφορές που έγκυται λοιπόν, είναι στη μάρκα, είναι στην ποιότητα, είναι... Στην ποιότητα, είναι στη... Στα χαρακτηριστικά πιθανώς. Ναι. Είναι το Uno με τη Mercedes. Μάλιστα. Π.χ. Υπάρχουν πελάτες και του Uno, ακριβώς, υπάρχουν και πελάτες του Mercedes, έτσι. Ακριβώς. Εκείνο που έχω κάνει με το καινούργιο κατάστημα είναι ότι από την έναρξή του όλα τα είδη ταξιδίου είναι 30% κάτω από τις τιμές τους. Και μάλιστα, αυτό το κάνουμε σαν διαφήμιση για να γνωρίσει ο κόσμος και το καινούργιο κατάστημα. Πολύ ωραία. Ανεξάρτητα από τα είδη ταξιδίου, με κάθε αγορά που θα έρθει ο πελάτης και θα ψωνίσει οτιδήποτε, προσφέρουμε και μια εκπτωτική καρτούλα, η οποία είναι αυτή. Οπότε στις επόμενες αγορές του έχει, και δεν έχει ημερομηνία λήξης, έχει το 15% πλην των εκπτώσεων που η έκπτωση διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται. Ορισμένα πράγματα, το τι αγοράζει κανείς στο ακριβό ή στο μεσαίο ή στο φτηνό πακέτο σε όσον αφορά και την ποιότητα των προϊόντων. Έχουμε σίγουρα... δηλαδή εκπτώσεις στην ποιότητα ή όχι? Όχι. Στην ποιότητα δεν κάνουμε καμία έκπτωση με την έννοια, δηλαδή οι εκπτώσεις ισχύουν παντού. Μάλιστα. Αλλά όχι ότι θα πουλήσω φτηνά κάποιο... Είναι φτηνό, αλλά όχι φτηνιάρικο, ακριβώς, έτσι, να το πούμε λοιπόν εκεί αυτό. Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι του πεζοδρομίου. Μάλιστα. Και δεν είναι τα κινέζικα που λέμε. Μάλιστα. Είναι προϊόντα τα οποία είναι εταιριών. Ωραία. Στο μαγαζί μου μέσα. Ωραία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι αυτό που λέμε της λαϊκής. Μάλιστα. Είναι όλα προϊόντα εταιριών. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτή είναι μια δεύτερη επιλογή. Η πρώτη επιλογή είναι να έχετε πολύ καλές, εξαιρετικά καλές τολμάνω από τη μέσα, αλλά η δεύτερη επιλογή είναι να έχετε προϊόντα εταιριών, τα οποία όμως για ποιο λόγο το έχετε κάνει αυτό, ώστε εγώ ερχόμενο στο κατάστημα να τολμήσετε να μου δώσετε αυτή την κάρτα που δείξατε πριν, που σημαίνει ότι εμπιστεύεστε ότι θα έρθω να αγοράσω και να ξανααγοράσω. Ακριβώς, γιατί όταν θα μείνετε ευχαριστημένος δεν θα έρθετε μόνο εσείς. Θα μου φέρετε και τον αδερφό σας και τη γυναίκα σας και το φίλο σας. Ακριβώς. Αν λοιπόν είμαι ευχαριστημένος, θα το πω σε άλλους 5 και φυσικά θα ξαναγοράσω κι εγώ, έτσι. Μια παροιμία λαϊκή που λέει: ένας ευχαριστημένος πελάτης θα σου φέρει 10. Μάλιστα. Ένας δυσαρεστημένος θα σου πάρει 100. Empty spaces, empty rooms, it makes me realize how much I love you. There are passers-by, there are friends that stay a while, makes me realize that our love is true. Τι άλλο σας διαφοροποιεί πέρα από αυτά τα δύο που είπαμε? Φυσικά είναι και το θέμα της προσωπικής εξυπηρέτησης. Σίγουρα το καλό σέρβις. Ωραία. Πιστεύω ότι η ευγένεια που διαθέτουμε. Ωραία. Και να πω και κάτι άλλο. Τα χρόνια γνωριμίας. Της εμπειρίας. Ναι. Και της εμπειρίας του. Με τους πελάτες και της εμπειρίας. Δηλαδή το γεγονός ότι θα έρθει εδώ ένας πελάτης που θα να μην ξέρει τι θέλει.
Αλλά εσείς να το καθοδηγήσετε με βάση τις ανάγκες του. Μπορεί να θέλει να πάει ένα ταξίδι, μπορεί να θέλει να πάρει ένα δώρο. Να αυτό, το καθοδηγήσει. Ναι. Αυτό ναι. Δηλαδή έρχονται και λέει: θέλω μια βαλίτσα. Μάλιστα. Okay. Τι βαλίτσα θέλεις, δεν ξέρω. Για πόσες μέρες θα βγεις ταξίδι. Μάλιστα. Για 5 μέρες θα πάρεις αυτή. Μάλιστα. Για μια εβδομάδα θα πάρεις αυτή. Για 15 μέρες θα πάρεις εκείνη. Έτσι, ακριβώς. Οι βαλίτσες είναι διάφορα μεγέθη και είναι. Και σε διαφορετικές περιόδους και σε διαφορετικές κατηγορίες, έτσι. Κύριε Φωσό, πείτε μου λιγάκι, πόσα χρόνια έχετε ως επιχειρηματία στο χώρο αυτό? Μου είπατε πριν, δεν ξέρω αν το συγκράτησα σωστά, από 14 χρονών. Από 14. Μπήκα στα 40. Μάλιστα. Μπήκα στα 40. Μάλιστα. 40 χρόνια λοιπόν στο χώρο αυτό. Έχω τα 39. Έχετε δώσει πολύ αγώνα για να κρατήσετε αυτό το κατάστημα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, καταρχάς, αν αυτός ο αγώνας και ο χρόνος που δίνετε έχει κάποια επίπτωση και στην προσωπική σας ζωή και αν αξίζει τελικά τον κόπο αυτό το πράγμα. Βαριέστε, αναγκαστικά θέλουμε δεν θέλουμε, δύο πράγματα πρέπει να έχουμε πάνω από όλα, την υγεία μας και τη δουλειά μας. Μάλιστα. Μετά όλα που γίνονται. Μάλιστα. Έτσι. Με την αβεβαιότητα που υπάρχει, έτσι. Γιατί είναι και δύσκολη καιρή. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να υπερβάλλουμε και λίγο αυτό για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Βεβαίως. Αλλά εσείς με την εμπειρία αυτή τη σχεδόν 40 χρόνια που λέτε, νομίζω ότι τις 2-3 εξουθενωτικές συνταγές του μάρκετινγκ, τις οποίες μας είπατε, είναι αυτές οι οποίες σας βγάζουν μπροστά στην περίοδο αυτής της κρίσης, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Αξίζει τον κόπο λοιπόν ο Έλληνας επιχειρηματίας να κυνηγήσει την επιχείρησή του, να την κρατήσει στην τωρινή περίοδο, να κυνηγήσει την αγορά? Ναι, σίγουρα. Μα την αγορά την κυνηγάζει, δεν σε κυνηγάει. Πείτε μας λιγάκι πάνω σε αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο μυστικό που ίσως να πει και δεν ξέρει πολύ ο κόσμος. Ναι, είναι ένα μυστικό, ας πούμε, της διαφήμισης π.χ. Μάλιστα. Γιατί εγώ εκτός το διαφημιστικό αυτό που βεβαίως, κάνω ναι. τώρα, προβάλλομαι σε τοπική εφημερίδα, σε πανόραμα, μάλιστα. Στο χάρτη της Νέας Ιωνίας. Άρα λοιπόν προβάλλεστε σε πολλά σημεία, έτσι. Ακριβώς. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι αν θέλω να κρατήσω στην επιχείρησή μου το πελατολόγιο, πρέπει να τρέξω εγώ να το βρω, να το προβάλλω, να το κυνηγήσω. Ακριβώς. Και να μην πει. Λίγα λόγια που λέγανε και πάλι, αν δεν δώσεις, δεν θα πάρεις. Spaces, empty rooms, it makes me realize how much I love you. There are passers-by, there are friends that stay. Κύριε Φόνσο, μας είπατε πραγματικά καταπληκτικά πράγματα και εγώ θέλω και για χάρη των τηλεθεατών μας να κάνουμε μία περίληψη, αν το θέλετε, αυτών των σημείων που σας χαρακτηρίζουν και που θα έπρεπε πραγματικά να τα ακούσουν όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες. Σκληρή δουλειά. Μάλιστα. Αγώνας μεγάλος. Να υπερβάλλεις λίγο αυτό. Ωραία. Καλές τιμές. Όχι εκπτώσεις στην ποιότητα, όχι φτηνιάρικο λοιπόν. Τα είπαμε. Βεβαίως. Καλές τιμές σε καλά προϊόντα. Και διαφήμιση, όπως είπατε, και προβολή. Αυτό αλλά και ο ένας πελάτης να φέρει τον άλλο, όπως αυτές οι προσφορές που κάνατε κι εσείς. Ακριβώς. Ωραία. Αυτό λοιπόν δεν εγγυάται, αλλά τουλάχιστον εκατονταπλασιάζει τις πιθανότητες για επιτυχία της επιχείρησης, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Έτσι, δεν είναι? Σίγουρα. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά και να ευχηθώ καλή συνέχεια και για πολλά ακόμα χρόνια, κύριε Φόνσο. Ευχαριστώ πολύ. Thoughts of you keep rushing in as the night fades into another day. I wanna tell you how I feel and let you know that this is real. You
spaces, empty rooms. It makes me realize how much I love.